για φέτος, επειδή είναι και από την ΕΙΟ το συγκεκριμένο αγώνα αναγνωρισμένο, έχει τον τίτλο Διεθνές Κύπελο Fun Board Slalom για το 2021. Ο συγκεκριμένο αγώνα θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδος στην κατηγορία μας, στο slalom. Στο συγκεκριμένο αγώνα έχουμε χρησιμοποιήσει το φορμάτ των 8 αθλητών ανά group, ανά hit. Αυτό σημαίνει ότι εκκινούν 8 σκάφη ταυτόχρονα και έχουμε 4 group των 8 ουσιαστικά. Τα προκριματικά μας δηλαδή τα πρώτα είναι τα πρώτα 4 hit. Οι 4 πρώτοι κάθε hit περνάνε στην επόμενη φάση, στα ημιτελικά, που είναι το 5ο και το 6ο hit. Και πάλι οι 4 πρώτοι από αυτούς νικητές πηγαίνουν στο μεγάλο τελικό. Αυτοί που δεν ήρθαν στην πρώτη τετράδα στα ημιτελικά πάνε στο μικρό τελικό. Εντάξει, που πάλι είναι 8 και 8 αντίστοιχα. Όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά τα ουσιαστικά 9 hit, 9 ιστιοδρομίες, ολοκληρώνεται το 1 elimination. Η θέση εντάξει ήταν ικανοποιητική. Τι ικανοποιητική ρε μαλάκα, πέρασε σε μένα. Εντάξει ρε μαλάκα, εσένα πέρασε, όχι τον άλμπο. Τίποτα, μια χαρά ο Ζώης, shout out στο Ζώη. Πάρα πολύ σταθερός. Ωραίες κινήσεις έκανε, πολύ δυνατός, γρήγορος, πάντα σταθερός, λίγο αέρα, να ήταν δυνατά με το 8-6, πάντα πολύ σταθερός, πολύ ωραίος. Και σταθερός. Ήταν σταθερός, μην το ξεχάσω. Δεύτερος Παπαδρικόπουλος, μια χαρά, τι να πω. Εντάξει, έκανε τις μαλακίες του, έκανε ωραίες κούρσες μετά, μια χαρά. Κάποια στιγμή από ό,τι έμαθα πίνασε κιόλας και έφαγε το γαντζόσκινο σε μια κούρσα. Σαν τα στο φίλο μου, τον Παπαδρικόπουλο, αδερφός μου, να ξέρετε. Όχι και αυτό το πλάκα. Του σκίστηκε το γαντζόσκινο σε ημιτελικό. Του έσπασε ο γάντζο, ρε. Α, ναι, του έσπασε ο γάντζο στο ημιτελικό και έτρεξε όλο τον ημιτελικό με πολύ δυνατό αέρα. Και ο τρίτος είναι ο Καλπογιαννάκης, αστέρι του ελληνικού σερφ, Ολυμπιονίκης νέων. Και πολύ καλό, σταθερό κι αυτό, πολύ ωραίες κινήσεις. Πιο γρήγορο από ό,τι περίμενα. Στην κατάταξη είμαι τρίτος με ισοβαθμία με τον Παπανδρικόπουλο που παίζαμε πάρα πολύ κοντά. Καλά στο έκανε πάρα πολύ καλές κούρσες και καταλήξαμε ισοβαθμία. Σήμερα δεν νομίζω να γίνει άλλη κούρση έτσι όπως βλέπω τον καιρό. Και στα youth είμαι πρώτος προς το παρόν. Σίγουρα ευγενής άμυλα και το αθλητικό πνεύμα είναι πάνω απ' όλα. Μάλλον η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Η δική μας η κλάση υπάγεται στην παγκόσμια κλάση ιστιοδρομίας, η οποία διέπεται από τους κανονισμούς της ΣΥΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί μέσα στη θάλασσα, σχετικά με επαφές αθλητών κτλ., με συμπεριφορές και όλα. Ενώ στο PWA η διαφορά είναι ότι υπάρχει, είναι χωρίς κανονισμούς, είναι ένα rules, no rules σύστημα, αλλά σίγουρα και εκεί υπάρχουν κανόνες. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πνιγεί, επειδή είναι τα χρήματα από πίσω ή ο ανταγωνισμός. Αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο, ας πούμε, μια επαφή εδώ δική μας μπορεί να θεωρηθεί foul. Εκεί μια επαφή μεταξύ δύο αθλητών δεν σημαίνει τίποτα. Συνεχίζεται κανονικά. Καμία σχέση με την προπόνηση. Είναι πολύ διαφορετικό να στρίβουν 7 άτομα μαζί σε μια στροφή, τα απόνερα, το άγχος να μην χτυπήσεις, γιατί μπορείς να χτυπήσεις. Και να είσαι με βάση τους κανόνες. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι σου αρέσει στο κεφάλι. Το δύσκολο δηλαδή της δουλειάς του race officer είναι να μπορεί να συντονίζει τα πάντα χωρίς να είναι εκεί. Αυτό είναι το δύσκολο. Πρέπει μέσα από ένα σύρματο να μπορώ να επικοινωνώ με τον Μιχάλη, με τη Μαρίνα, με τον τερματισμό, τον Χριστόφορο, με τη νούμερο 1, με τον Μάρκους. Δηλαδή θα πρέπει να μιλάω με γύρω στα 4-5 άτομα συγχρόνως, όλη την ώρα σταμάτητα, για να μπορέσω να καταλάβω σε κάθε σημείο που περνάει ο οποιοσδήποτε αθλητής, αν είναι καλές οι συνθήκες για τον αθλητή και αν πρέπει να συνεχίσει η κούρσα ή όχι, ή αν ξέφυγε κάποια σημαδούρα. Σίγουρα όπως ξεκίνησα και εγώ, με πάρα πολύ μέτρια προς κακιά απόδοση στον πρώτο αγώνα, ο Βοβός θα ξέρει. Φουλ χάλια, ρε. Φουλ χάλια. Κίνηση δεν πήρα ποτέ. Χειρότερο από το πιστολίνο από εδώ πέρα, ξέρετε. Τα κορίτσια λοιπόν έχουμε το εξής. Πάντα θέλουμε να τρέχουμε μόνες μας. Διότι έχουμε καλύτερη αίσθηση μεταξύ μας της μέτρησης των δυνάμεών μας. Παρόλο που η γενική βαθμολογία βγαίνει από την κατάταξή μας στην overall, αντρό-γυναικών, είναι καλύτερος ο ανταγωνισμός όταν παίρνουμε μια εκκίνηση μαζί. Γιατί μετράμε πιο σωστά, πιο συμμετρικά και τις δυνάμεις μας και την τεχνική μας και τις ικανότητές μας. Ενώ ας πούμε σε ένα fleet που έχει και άντρες μέσα, μπλέκουν οι άντρες οι οποίοι έχουν εκφύσεως μεγαλύτερα πράγματα και μας βάζουν κάποιες φορές, όχι συνέχεια, σε κάποια πιο μειονεκτική θέση λόγω μεγέθους.
Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ προσωπικά ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έχω τρελαθεί με το σποτ, έχω τρελαθεί με το Στίβο. Ήταν super fun, ακόμα και τις μέρες με τα μικρά πράγματα ήταν ακόμα πιο fun. Και γενικά φεύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις και ελπίζω ακόμα και σήμερα και μια κούρσα να βγει και ένα hit να βγει. Είναι value, είναι για μας προστιθέμενη αξία. Τρώμε και λίγα βρυσίδια από τους άντρες όταν τους περνάμε. Καλά, άστο αυτό το θέμα με το ρολόι. Το θέμα με το ρολόι ήταν, ζοριστήκαμε πάρα πολύ, είναι και αυτό θέμα εμπειρίας. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά κάναμε και λάθος γιατί δεν το προπονηθήκαμε αρκετά την εκκίνηση. Οπότε στην εκκίνηση χάσαμε πάρα πολλές φορές, μείναμε πίσω. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι από τα λάθη σου μαθαίνεις. Το θέμα της εκκίνησης είναι καθαρά θέμα εμπειρίας και καθαρά θέμα προπόνησης. Και δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση μόνο σου με ένα ρολόι, χωρίς να έχεις ένα σκάφος να σου δίνει χρόνο, χωρίς να έχεις μια γραμμή, χωρίς να έχεις κάτι που να σε βοηθάει. Οπότε και αυτό που κάνανε και τις εκκινήσεις που πήρανε, γιατί και που ήμουν μαζί τους πήραν αρκετά καλές εκκινήσεις, θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια και στις επόμενες συμμετοχές θα πάνε ακόμα καλύτερα. Μα μόνο μέσα από τους αγώνες βελτιώνεις, δηλαδή αυτό προσπαθούμε να περάσουμε εμείς. Δηλαδή για να τρέξεις κάποιους αγώνες είτε του δικού μας tour, είτε του πανευρωπαϊκού που έγινε, είτε του παγκοσμίου, δεν χρειάζεται να είσαι top αθλητής. Γιατί κανένας δεν κινήθηκε να είναι top αθλητής. Έρχεσαι στον αγώνα, είσαι 5 μέρες, κάνεις το ίδιο πράγμα, βλέπεις πράγματα, μαθαίνεις πράγματα τα οποία σε μία νορμάλ φυσιολογική ζωή που κάνουμε όλοι σε προπόνηση μπορεί να τα δεις σε ένα χρόνο. Βελτιωνόμαστε μέσα από αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ μας ευχαριστεί η φιλοξενία, το ότι περνάμε καλά, κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί, που είναι το σερφ. Και κάνει και ο καθένας ό,τι μπορεί στο ατομικό επίπεδο. Παρά τώρα να πεις ότι έχω αυτό σκοπό να βγω πρώτος. Δεν γίνεται. Δηλαδή, χάνεις το νόημα από ένα σημείο μετά. Κάποιοι λένε: Όπω, race officer, αν δεν υπάρχει τίποτα, κάνεις τίποτα. Δεν είναι έτσι. Είμαστε μια ομάδα που πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αν δηλαδή εγώ έρθω έξω, μπορεί να μην είμαι το ίδιο αποτέλεσμα με τον Μιχάλη, αλλά πάλι είμαστε μια ομάδα που πρέπει να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Το να έχεις 6 άτομα, 7 άτομα από πάνω σου, να σου λένε: Αχ, πρέπει να ακυρωθεί η κούρσα. Μα τι κάνει, δεν το βλέπει. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να είσαι ήρεμος, να δώσεις την απάντηση που πρέπει ή να μην απαντήσεις καθόλου. Πολλές φορές αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Και να τους δώσεις να καταλάβουν ότι είμαστε εδώ, είμαστε επαγγελματίες, δεν το κάνουμε πρώτη φορά. Δεν έρχομαστε εδώ να τεστάρουμε το πώς θα δουλέψουμε. Είμαι ο κρίκος μεταξύ της θάλασσας, του Αλέξη και των αθλητών. Που καταλαβαίνεις δηλαδή, ότι δεν υπήρχε αυτό. Αν δεν μπορώ να βγάλω εγώ τις επόμενες σταδιοδρομίες, δεν μπορεί να ξεκινήσει ο Αλέξης, δεν πάει όσο και να φυσάει. Μπορεί μέσα να είναι τέλειες συνθήκες, αν δεν μπορώ το OK ή να δεν είναι έτοιμα απ' έξω. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Στις προηγούμενες χρονιές είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα πριν να αναλάβει ο Μιχάλης να κάνει μόνος αυτός, γιατί μπλεκόντουσαν και άλλα άτομα. Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι όταν ξεκινήσει μια ιστοδρομία, αν δεν κόψει ο αέρας, ξέρω να σου πω ακριβώς τι θα τελειώσει. Αυτό πριν κάποια χρόνια δεν γινόταν. Γιατί μπορεί μέχρι να βγάλουν τα hit να περνούσε μισή ώρα και αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης μου είχε βγάλει τα hit με το που τελειώσει κούρσα μετά από 3 λεπτά έχω τα hit. Δηλαδή αυτό τα 27 λεπτά για μένα είναι ένα τεράστιο κέρδος χρόνου μέσα στην ημέρα. Για φαντάσου ότι σε κάθε κούρσα που κάνουμε 4 maximum, βάλε 27 επί 4, θα χάναμε περίπου 2 ολόκληρες κούρσες. Θα κάναμε 2 κούρσες λιγότερο. Οπότε γι' αυτό λέω ότι το αποτέλεσμα των 6 κουρσών σε αυτό τον αγώνα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία για μας. Όχι, το loft το πράσινο. Έλα! Σε 2 λεπτά. Πρέπει να φύγουμε!